Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα, πολύ δύσκολη κατάσταση. Η πανδημία του κορονοϊού αλλά και η νέα ύφεση που σκιάζει την ελληνική οικονομία έχουν οδηγήσει χιλιάδες συναδέλφους ξανά στην αβεβαιότητα πριν καλά-καλά προλάβουν να συνέλθουν από την προηγούμενη κρίση. Τα 800 ευρώ για όσους τα πήραν, τα εξανέμισαν τα έξοδα και οι ανάγκες. Όσο για τις υποχρεώσεις οι οποίες πήραν αναστολή, δεν θα χαριστούν σε κανέναν. Αντίθετα, θα φορτωθούν στις νέες, οι οποίες έρχονται και είναι μπροστά μας το φθινόπωρο. Η βαριά φορολογία, το ασφαλιστικό, είναι για όλους εδώ. Παλιές και νέες ρυθμίσεις μας πνίγουν. Οι τράπεζες στο ΚΕΑΟ περιμένουν στη γωνία και η κρίση στην οικονομία δεν αφήνει περιθώρια για κανέναν να φαντάζεται δυναμικές ανακάμψεις. Όσο για τα μεγάλα λόγια περί επανεκκίνησης της οικονομίας, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά πάντα ο λογαριασμός ερχόταν στο τέλος και ήταν πάντα βαρύς. Ακόμα και το θαύμα του τουρισμού, που τόσα χρόνια διαφήμιζαν σαν τη νέα βαριά βιομηχανία, αποδείχθηκε πύργος χτισμένος στην άμμο, που στον παραμικρό κλειδονισμό παρασέρνει μαζί του εργαζόμενους, μικρούς επαγγελματίες που είναι δεμένοι γύρω από αυτόν. Στις διεκδικήσεις μας για επιπρόσθετα μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, οι λαλίστατοι υπουργοί που δεν αφήνουν κανάλι για κανάλι κάνουν ότι δεν ακούν. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει πίσω έστω και ένα αντιλαϊκό μέτρο, όπως το τέλος επιτιδεύματος, την κατάργηση του αφορολόγητου, τον έμφυα, αυτά δηλαδή που μας φόρτωσαν τα προηγούμενα χρόνια, και η κατάργησή τους θα μπορούσε έστω να δώσει μια μικρή ανάσα για τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες, τους εργαζομένους. Κάθε φορά που διεκδικούμε πραγματικές λύσεις στα προβλήματά μας, η απάντηση είναι μία από όλες τις κυβερνήσεις που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, ότι η οικονομία δεν αντέχει για παραπάνω. Όμως την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει ένας ασύλληπτος χορός δισεκατομμυρίων, προκειμένου να στηριχτούν μεγάλες επιχειρήσεις, όμιλοι, πολυκαταστήματα, αλυσίδες. Αυτοί είναι οι αποδέκτες των επιχορηγήσεων, της τζάμπα χρηματοδότησης, όπως διαφημίζουν, των πακέτων στήριξης και των φοροαπαλλαγών που προσφέρουν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να το πούμε πολύ απλά, αυτοί θα καταφέρουν να περάσουν το face control των τραπεζών. Οι μικροί επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν να λάβουν, ούτως ή άλλως αυτό το ξέρουν, έχει αποδειχτεί πολλές φορές. Έχουμε πείρα από τα 10 χρόνια της προηγούμενης κρίσης και καταλαβαίνουμε ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Όπως όλος ο λαός θα μπει στην πρέσα για άλλη μια φορά για να καλυφθούν οι αυξημένες κρατικές δαπάνες αλλά και οι μελλοντικοί δημοσιονομικοί στόχοι. Η Ομοσπονδία μας απορρίπτει το δίθεν μονόδρομο που στρώνει η κυβερνητική πολιτική και οι υποστηρικτές της και γι' αυτό μέχρι σήμερα δεν έμεινε σιωπηλή, γι' αυτό σήμερα είναι εδώ. Την περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας απαιτήσαμε μέτρα για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες. Μαζί με τους γιατρούς, τους υγειονομικούς, τους εργάτες, απαιτήσαμε να πάρει μέτρα η κυβέρνηση εδώ και τώρα για την υγεία. Οι συνεχείς παρεμβάσεις στο προηγούμενο διάστημα που κορυφώθηκαν με τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις της 1ης Μαΐου, αλλά και με την πιο πρόσφατη κινητοποίηση των επαγγελματιών στις 3 Ιούνιου, έδωσαν μια πρώτη απάντηση σε όσους ήθελαν να επιβάλλουν σιγή. Είπαμε με μια φωνή ότι η οργανωμένη πάλη δεν θα φημωθεί. Για εμάς το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η δωρεάν και επαρκής δημόσια υγεία, η παιδεία, η συντάξη, η κυριακάτικη αργία, ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να είναι στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων. Για αυτά τα ουσιώδη αιτήματα οι κυβερνήσεις δεν δέχονται κανένα διάλογο, καμιά συνεννόηση, γιατί ο πυρήνας της πολιτικής τους είναι αντιλαϊκός. Για να αποσπαστούν κατακτήσεις χρειάζεται συλλογική δράση με βάση τα κοινά αιτήματα. Μαζικότητα, αποφασιστικότητα, έτσι μόνο θα δυναμώσει η φωνή μας. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.